Τρει συνολικά είναι νεκροί από κορονοϊό στην Ελλάδα. Δύο άντρε είναι τα τελευταία νέα θύματα. 90 χρονος Έλληνας πολίτης με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος εισήχθη με πνευμονία στο Γενικό Νοσοκομείο Απτολεμαίδα στις 11 Μαρτίου του 2020, κατέληξε νωρί το πρωί του Σαββάτου σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ανήκε στο γκρουπ των τουριστών που είχαν επισκεφτεί τα Ιεροσόλυμα. Ενώ 67χρονο Έλληνα πολίτη με υποκείμενα νοσήματα εισήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο τη Ζακίνθου στι 12 Μαρτίου του 2020, διασωλυνώθηκε την ίδια μέρα ενώ κατέληξε Σάββατο πρωί. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο θύμα του κορονοϊού στην Ελλάδα ήταν ο 66χρονο από την Αμαλιάδα που κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου την περασμένη Πέμπτη. Σας ανακοινώνουμε ένα συνολικό αριθμό 190 κρουσμάτων συνολικά στη χώρα από την αρχή της επιδημίας, 36 από τα οποία είναι υποδιερεύνηση αυτή τη στιγμή. 11 κρούσματα δεν έχουν σαφές ιστορικό, επιδημιολογική, ταξιδιωτικό ή επιδημιολογική σύνδεση με άλλο κρούσμα. 9 εκ των οποίων είναι στην περιοχή της Αττικής. 5 συμπολίτες μας νοσούν σοβαρά από την νόσο και αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία ανά την επικράτεια. Ενώ τα νέα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα έχουν φτάσει, τα 73 όπω ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής, το Υπουργείο Υγείας ανεβάζοντας το γενικό συντολικό αριθμό της χώρας μα στα 190. Εξ αυτών τα 11 είναι χωρί σαφέ ιστορικό ταξιδίων και επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Επίση για τα 36 άτομα η χνηλάτισή του είναι υποδιέστερη. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 11 ορφανά κρούσματα τα 9 έχουν εντοπιστεί στην Αττική και 5 άτομα νοσηλεύονται σε μονάδα εντατική θεραπεία διασωληνωμένα. Ενώ συνολικά στα νοσοκομεία αναφορά νοσηλεύονται 47 ασθενεί.